Ήταν Κώστας Αρβανίτης, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Στρασβούργο. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα γιατί οι αρχές ερευνούν ακόμη και την επιχειρηματική δραστηριότητα της κυρίας Καϊλή εδώ στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην δημιουργία ενός γραφείου real estate στην περιοχή της πρωτεύουσας. Αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα μπαίνει στο στόχαστρο τώρα, θα ερευνηθεί με κάθε λεπτομέρεια από τις αρχές, τις ελληνικές και τις ελληνικές, αφού πλέον έχει ανοίξει για τα καλά ο ασκός του αιώλου. Τώρα, στην συγκεκριμένη υπόθεση, το πώς διακινούνται τα ακίνητα, αγοράζονται σε κάποια τιμή και πωλούνται σε κάποια άλλη μέσω των εταιριών real estate. Με αφορμή τη συγκεκριμένη είδηση, θα ήθελα, αν είμαστε έτοιμοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου e-real estate. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ισχύει και αν έχει προεκτάσεις αυτή η εταιρεία που δημιούργησε πριν λίγο καιρό η κυρία Καϊλή. Να τον καλησπερίσουμε, τον έχουμε. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόση. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας, κύριε πρόεδρε. Η δημιουργία μιας real estate, έτσι, είναι εύκολο καταρχήν να δημιουργηθεί και τι διακινεί, πόσο εύκολα μπορεί να διακινήσει κάποια πράγματα και πόσο ασφαλής μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δίνει μια ακίνητη περιουσία σε μια real estate για τα χρήματα που θα εισπράξει και για το τι θα γίνει από πίσω, ακριβώς μετά δηλαδή. Κύριε Θεοδόση, το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους μεσίτες αστικών συμβάσεων είναι ο νόμος 4072 του 2012. Ουσιαστικά κάποιος μπορεί να βγάλει μια άδεια μεσίτη εφόσον πλήσει εκκρεμμένες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές είναι πολύ συγκεκριμένες, να έχει απολυτήριο λυκείου, να μην έχει καταδικαστεί για κακουργήματα ή για πλημέλημα, για κλοπή, μάλιστα, για απεξαίρεση χρημάτων. Και ουσιαστικά εφόσον έχει αυτά τα δικαιολογητικά όλα, να μπορεί να πάει στην εφορία να κάνει ένα αξία επαγγέλματος και όλα αυτά τα δικαιολογητικά μαζί να πάει στο επιμελητήριο και στο γεμί και να πάρει την άδεια του μεσίτη αστικών συμβάσεων. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, όμως, κύριε Θεοδόση, έχουμε το εξής. Από ό,τι φαίνεται, η κυρία Καϊλή είχε δημιουργήσει μια εταιρεία με σκοπό την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων. Όχι ως μεσίτη αστικών συμβάσεων, αλλά την εμπορία και εκμετάλλευση, που σημαίνει ότι θα υπήρχαν κεφάλαια είτε μέσω γνωριμιών της ιδίας με επενδύσεις από το εξωτερικό που να στοχεύουν στην εμπορία ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας ή αλλιώς να μπορεί να μπει σε διαδικασία να επενδύει σε ακίνητα στη χώρα μας, ακίνητα κατά κύριο λόγο όμως, τα οποία εμείς ουσιαστικά θέλουμε να θεωρούμε ή μάλλον ενδεχομένως να συνεχίσει αυτό το πράγμα, ακίνητα τα οποία έχουν υψηλή αντικειμενική αξία και μικρότερη εμπορική αξία, έτσι ώστε να υπάρχει μία διαφορά για να μπορέσει να κερδίσει τα χρήματα τα οποία ήταν μη νόμιμα να γίνουν νόμιμα, ή αλλιώς να μπει σε διαδικασία να αγοράζει ακίνητα σε εμπορική αξία υψηλή και να εγγράφει στο συμβόλαιο την αντικειμενική αξία του κινήτου. Οπότε θα μπορούσε. Θα μπορούσε, κύριε πρόεδρε, να το πούμε πιο απλά, να αγοράζει ένα κίνητο σε μία τιμή μεγάλη, στα χαρτιά, και να το πουλάει σε μικρότερη, οπότε έχασε κάποια χρήματα αυτή η εταιρεία. Θα μπορούσε, λέμε, έτσι φέρεται. Ή αλλιώς, κύριε Θεοδόση, να πούμε καλύτερα, να αγοράζει ένα κίνητο σε μικρότερη τιμή, δηλαδή ένα διαμέρισμα που έχει εμπορική αξία σήμερα 200.000 ευρώ και να έχει αντικειμενική αξία από την εφορία σε 150.000 ευρώ, να αγοράζει το ακίνητο στο συμβόλαιο σε 150.000 ευρώ, να δίνει 50.000 ευρώ εκτός συμβολέου, αφού το ακίνητο το εκμεταλλεύεται και αφού το ακίνητο να το μεταπουλά και να έχει μια κερδοφορία. Και αυτή η κερδοφορία ουσιαστικά να δημιουργεί πόθεν έσχες. Καταλάβαμε. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνεται αυτό. Δεν λέμε ότι γίνεται, απλά θα μπορούσε μια τέτοια εταιρεία να το κάνει αυτό. Και ιδιαίτερα και στην περιοχή κιόλας, κύριε Θεοδόση, και στο νομό Αχαΐας. Να το κάνουμε και λίγο δικό μας. Αυτό ήθελα να πω. Να το κάνουμε και λίγο δικό μας. Δηλαδή, έχουμε ακούσει για αγοραπολισίες στην Ζάκυνθο, στον Εμμύρη, αν θυμάμαι καλά, του Κατάρ. Έχουμε ακούσει για φιλέτα στην ευρύτερη περιοχή, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία. Θα μπορούσε να απλωθεί ένα δείχτη σιγά-σιγά με μια τέτοια εταιρεία. Κύριε Θεοδόση, εννοείται, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές παραθαλάσσια στην περιοχή, μέχρι στη Δυτική Ελλάδα και στις δάσεις της Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη εμπορική αξία από την αντικειμενική τους αξία. Άρα θα μπορούσαν να πάνε να αγοράσουν ένα κίνητο με μια εμπορική αξία υψηλότερη, να δηλωθεί χαμηλότερα επειδή η εφορία σε αντικειμενική αξία το έχει χαμηλότερα, να είναι εντελώς νόμιμα τα πάντα και μετά να μπορούσαν να πουλήσουν συγκεκριμένο ακίνητο σε επενδυτές του εξωτερικού και η διαφορά αυτών των χρημάτων να δημιουργήσει και κερδοφορία στην εταιρεία, αλλά παράλληλα να είχαμε καθαρό άσπισμα μαύρων χρημάτων και απόξη ποθενέσχες. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και μας βοηθούν να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Επαναλαμβάνουμε ότι θα μπορούσε να γίνει, όχι ότι συμβαίνει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα αυτά είναι εικασίες, κύριε Θεοδόση. Εμείς το γνωρίζουμε. Απλά βλέπουμε ότι ο σκοπός της εταιρείας ήταν η εμπορία και η μετάλλευση ακίνητης περιουσίας.
Άρα θα υπήρχε διοχέτευση χρημάτων από το εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ήταν πολύ κατανοητά τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε καλό πολύ. Βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Πρόεδρο του eReal Estate, του Πανελλαδικού Δικτύου. Είναι μια περίεργη υπόθεση, μια υπόθεση που πιθανόν να έχει πολλές προεκτάσεις και όσο περνά ο καιρός να βγαίνουν περισσότερα πράγματα στην επιφάνεια, να έχει πιο πολλά πλοκάμια δηλαδή και να είναι πιο περίπλοκη υπόθεση. Την παρακολουθούμε και εμείς δημοσιογραφικά ότι...